Το γάμο το δοκίμασες? Το δοκίμασα δύο φορές με παταγώδη αποτυχία. Και καλά, ο πρώτος γάμος ήμουνα γύρω στα 18, ήμουνα πολύ μικρή. Ο Κώστας έκανε ένα τραγικό λάθος εκείνη την εποχή. Μου είπε να διακόψω το θέατρο. Και εγώ βρήκα την ευκαιρία, πήγα στο σπίτι, έβαλε σε μια βαλίτσα ό,τι βρήκα, μισάνοιχτη βαλίτσα, και πήγα στον πατέρα μου και του λέω: «Πατέρα, αν θέλει να μου στηρίξει το θέατρο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κρύψε με. Αν θα έρθει, μη του πεις ότι είμαι εδώ». Κάπως έτσι χώρισε. Ο δεύτερος γάμος? Ο δεύτερος γάμος ήταν ένας γάμος 15 ημερών. Ήταν ένας γάμος ο οποίος επίσης δεν έφταιγε ο Ανδρωπάκος. Ήταν ένας λευκός ουσιαστικά γάμος, κάτι που έκανα για να πικάρω μία σχέση μου. Το ήξερε ο άνθρωπος αυτός. Ήθελε να μου κάνει τα χατήρια. Και χωρίσαμε. Ναι, εντάξει, χωρίσαμε. Νομίζω ότι έφτασε κοντά στη σκαλιά της εκκλησίας. Ναι. Και άλλη φορά. 15 μέρες πριν φτάσω στη Μητρόπολη, ζήλεψα. Ζήλεψα το Μιχάλη. Μιχάλη το Σαμπέτα. Ναι, με το Μιχάλη είμαστε τότε. Είμαστε μαζί, είμαστε όπως σου είπα, έτσι όπως είμαστε, αυτή τη φάση. Και κάποια στιγμή τσακωθήκαμε. Και σηκώθηκε ο Μιχάλης και έφυγε. Αλλά έφυγε περισσότερες μέρες από αυτό που περίμενα. Και εκεί πίστεψα ότι έχει τελειώσει. Και έκανα αυτό το λάθος που έκανα. Διέκοψα την εγκυμοσύνη. Το γιο σου μεγάλωσε μόνη σου? Ναι, μόνη μου. Δεν πίστευα ότι εγώ μπορεί να ξαναμείνω έγκυος, ότι δεν θα με αξιώσει ο Θεός. Και όταν έγινε αυτό, θεώρησα ότι ήταν θαύμα. Και εννοείται ότι σε καμία περίπτωση δεν σκέφτηκα να μην κρατήσω το παιδί. Τότε ο Βασίλης ήταν διαζευμένος, είχε και άλλα παιδιά, δεν τον ενδιέφερε. Και του είπα: «Βασίλη μου, οκ, εγώ θα το μεγαλώσω. Εσύ?» Δεν το ήθελε όταν έμεινε έγκυος? Στην αρχή όχι. Μετά βέβαια ήρθε κοντά, έδωσε και το όνομα στο παιδί και ξέρω εγώ τι. Και μια χαρά. Πω, πω. Δυσκολία έτσι, να σου είπε.